Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έστειλαν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση παρέμβαση για οικονομική στήριξη των εκμεταλλεύσεων της πατρίδας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ ζητούν από το Υπουργείο να λάβει την πρωτοβουλία για να τεθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική στήριξη όλων των ευρωπαϊκών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρατεταμένη αύξηση των ζωοτροφών και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη σε ποσοστό σε σχέση με πέρσι, τη τάξη του 20% έως 30%. Και μάλιστα στη σόγια μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και επειδή ξέρετε, όπως αναφέρουμε και στην επιστολή μας, ότι είναι πάνω από το 60% του κόστου παραγωγής, το κόστος των ζωοτροφών για τον κτηνοτρόφο, στην ουσία δημιουργεί μια στρέβλωση και ένα μεγάλο βάρος οικονομικό στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αυτό που ζητάμε εμείς από τον Υπουργό είναι να προχωρήσει άμεσα σε ενίσχυση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τις ζωοτροφές, γιατί θα υπάρχει επακόλουθο μετά στα οικονομικά αποτελέσματα που θα έχουν οι ίδιες εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή, θα μείνουν πίσω οι κτηνοτρόφοι παρά τη μικρή αύξηση που υπάρχει στο γάλα στην εγωπροβατοτροφία στους υπόλοιπους κλάδους, ιδιαίτερα στο κρέας, οι τιμές είναι καθοδικές. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στον κλάδο και κατ' επέκταση και στην οικονομία του κράτους, γιατί οι έμεση και άμεση φόροι θα είναι χαμηλότεροι και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ενώ με μια ενίσχυση αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσει να κρατηθεί ο κλάδος και η παραγωγή σε υψηλό επίπεδο, θα κάνει καλό και στην εθνική οικονομία. Στην ουσία, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια αφέμαξη των κτηνοτρόφων. Κυρίως από τους επιτίδιους, διότι ξέρετε ότι η αύξηση στα σιτηρά και στις πρωτεϊνούχες τροφές δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθούν όλες τις ζωοτροφές, γιατί υπάρχουν κι άλλων είδων ζωοτροφές. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα αυτό είναι καθαρά θέμα συγκυρίας.